Τι είναι νέο και ενδιαφέρον? Την απάντηση έρχεται να δώσει η Γκαλερία ΑΔΕΛΤΑ που παρουσιάζει έργα 14 νεότερων αλλά και καταξιωμένων καλλιτεχνών. Κάθε γενιά καλλιτεχνών δημιουργεί τη δική της γλώσσα και σίγουρα ο διάλογος ανάμεσα στις γενιές έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να πει κανείς ότι η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι Έλληνες καλλιτέχνες δεν είναι κατανοητή, είναι μια γενικότερη αλήθεια. Δεν αφορά μόνο τους Έλληνες καλλιτέχνες. Δεν είναι κατανοητή από το ευρύ κοινό. Το αυτοέξιον δεν είναι κανένας. Γιατί δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό που είναι το θεωρητικό επίτευγμα της επιστήμης ή της φιλοσοφίας είναι κεκτημένο του μεγάλου κοινού. Όχι. Η έκθεση ξεκίνησε από δύο πράγματα. Ένα από την ανάγκη που είχα εγώ να δω αυτή τη συνέχεια της δουλειάς των παλιότερων καλλιτεχνών μέσα στα χρόνια και το που είμαστε σήμερα. Και υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό. Το τι είναι νέο και το τι είναι ενδιαφέρον πρέπει να τίθεται και να εξαρτήθεται κάθε φορά. Προσπαθώντας να δούμε τι θέση είχαμε πάρει πριν από 10 χρόνια, τι θέση είχαμε πάρει πριν από 20 χρόνια, πόσο έγκυρες είναι αυτές τις θέσεις σήμερα και τι κάνουν οι σύγχρονοι καλλιτέχνες. Αυτό που έχουν κάνει οι παλιότεροι, οι σύγχρονοι καλλιτέχνες το γνωρίζουν και μπορούν να πατήσουν πάνω σε αυτό για να εξελίξουν ακόμα περισσότερο τη γλώσσα που χρησιμοποιούν. Ιστορική συνέχεια με την έννοια του κατά πόσον αυτό το πράγμα είναι μελετημένο ώστε να μπορούμε να έχουμε πιο οργανωμένα σαν εικαστική κοινότητα τα στίγματα της διαδρομής. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί η θεωρητική δουλειά στην Ελλάδα ακόμα δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Να πω ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια η σύγχρονη τέχνη δεν διδασκόταν σχολικά ούτε χρόνια. Η ελληνική κοινωνία δεν διαπερνάται από μια πολύ μεγάλη συζήτηση επί της ουσίας, μια πολιτική συζήτηση επί της ουσίας. Πράγμα το οποίο κάνει αρκετούς καλλιτέχνες να είναι περισσότερο, να έχουν περισσότερο εσωστρεφή ματιά από ότι εξωστρεφή ματιά.